Βρισκόμαστε στο φροντιστήριο Ορόσημο 2001 και έχουμε τη χαρά να είμαστε εδώ πέρα μαζί με τη Δήμητρα την Κευσενίδου, η οποία άγγιξε αρκετά υψηλό βαθμό, υψηλά μόρια στις σημερινές βαθμολογίες των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων Εξετάσεων με αριθμό 19.000 πλάς, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά έχω τη Δήμητρα εδώ για να μας τα πει αυτή. Καλησπέρα, Δήμητρά μου. Καλησπέρα σας. 19.023. Ένας αρκετά υψηλός βαθμός, μάλλον μόρια να το πω πιο σωστά, συγκέντρωσες. Πες μας, σε ποια κατεύθυνση καταρχήν έδωσες? Είμαι στο τρίτο πεδίο επιστήμης υγείας και ζωής. Με στόχο να περάσεις σε ποια σχολή? Ιατρική, Θεσσαλονίκης. Α, το έχεις διευκρινίσει κιόλας. Ναι. Βασικά δεν είχα σκοπό από κάποια συγκεκριμένη πόλη, αλλά αφού περνάω μάλλον πιθανότητα σε αυτές, οπότε Θεσσαλονίκη προτιμώ. Δήμητρα, μια δύσκολη χρονιά ήταν αυτή η τελευταία, η οποία καθόριζε μάλιστα και την πορεία σου όσον αφορά στην αποκορύφωση που ήταν οι Πανελλήνιες Εξετάσεις. Πόσο σε επηρέασε η καραντίνα και ο κορονοϊός? Η καραντίνα ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι της χρονιάς, γιατί έπρεπε να καθόμαστε, γιατί κάναμε και διαδικτικά στο σχολείο και στο φροντιστήριο. Και αναγκαστικά έπρεπε να ήμουν όλη μέρα στο σπίτι, να τελειώνω το σχολείο, το επιθετικό διαδικτικό σχολείο, και να συνεχίζω να είμαι στην καρέκλα πολλές ώρες για διάβασμα μετά. Αυτό ήταν πιο δύσκολο ψυχολογικά, δεν μπορούσα να μιλήσω με κάποιον και έριχνε και το διάβασμα, δηλαδή δεν ήμουν αρκετά παραγωγική όσο ήμουν πιο πριν. Οπότε χρειαζόμουν βόλτα, χρειαζόμουν κάτι να κάνω, να πω έξω. Οπότε κάθε μέρα προσπαθούσα τουλάχιστον να πηγαίνω για περπάτημα μόνο μου. Η προετοιμασία σου για τις εξετάσεις πόσο διάρκησε, δηλαδή πόσο χρόνο σου κατανάλωνε από τον προσωπικό σου χρόνο για να μπορέσεις να επιτύχεις αυτήν την υψηλή βαθμολόγηση? Η αλήθεια είναι ότι χρειάστηκαν πολλές θυσίες μέσα στη χρονιά, δηλαδή περιόρισα τη διασκέδαση με τους φίλους, τα Σαββατοκύριακα, και δηλαδή προσπαθούσα περισσότερο να διαβάζω, μόνο διάβασμα έκανα. Και αφιέρωνα τουλάχιστον μισή ώρα ή μία ώρα για να κάνω κάτι μόνο μου, δηλαδή έξω. Αλλά τίποτα άλλο. Δηλαδή δεν έφτιαχνα κάτι άλλο. Τα μαθήματα εδώ στο φροντιστήριο πώς κίνησαν? Τα μαθήματα στο φροντιστήριο ήταν δύσκολα διαδικτικά. Κυρίως τα θετικά μαθήματα. Αλλά δηλαδή μόνο η έκθεση ήταν το πιο εύκολο και ξεκούρασε, θα το έλεγα, μέσα από τα διαδικτικά. Αλλά κατά τα άλλα, επειδή είχαμε και τη στήριξή τους και τη βοήθεια και προσπαθούσαν να τα κάνουν όσο καλύτερο και όσο μπορούσαν, και διαδικτικά διαγωνίσματα και όλα, ένιωθα αρκετά προετοιμασμένη. Οπότε αναμένεις τώρα με αγωνία τα τελικά αποτελέσματα για το πού περνάς. Μηχανογραφικό συμπλήρωσες ή δεν συμπλήρωσες? Όχι ακόμα. Θα βγει πρώτη η ελάχιστη βάση εισαγωγής, νομίζω, και μετά. Και από εδώ και πέρα, ξεκούραση. Από εδώ και πέρα ξεκούραση και βόλτες έξω. Το μήνυμά σου για τα παιδιά τα οποία θα πάνε τώρα τρίτη λυκείου και θα δώσουν και αυτή τη μάχη τους για να περάσουν σε ένα πανεπιστήμιο? Θέλει υπομονή, επιμονή, στόχους. Το πιο σημαντικό είναι να θέσουμε ένα στόχο. Και στήριξη από τους γύρω και σίγουρα αγώνα με τον εαυτό μας. Κάνουμε θυσίες και πολεμάμε με αυτό το οποίο θέλουμε να κερδίσουμε στο τέλος του στόχου μας. Και το μήνυμά σου στους καθηγητές σου εδώ στο φροντιστήριο Ορόσημο 2001, οι οποίοι ήταν συμπαραστάτες σε όλον αυτόν τον αγώνα? Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και να συνεχίσουν την καλή δουλειά. Υπέροχη δουλειά, όχι απλά καλή. Σε ευχαριστούμε, ευχόμαστε τα καλύτερα, μια σπουδαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση και αργότερα μια σπουδαία επαγγελματική αποκατάσταση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.